Κύριε Πρόεδρε, πήρα ένα ερέθισμα ευθύνης πολιτικής από τον πατριωτικό λόγο, το λόγο ευθύνης του συναδέλφου του κ. Ανδρουλάκη. Τον άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή. Πριν όμως πω κάποιες σκέψεις και κάποιες απόψεις αναφορικά με τον πολιτικό περίγυρο γύρω από το νομοσχέδιο Καλλικράτης, οφείλω πριν απ' όλα να κάνω μια τοποθέτηση πάνω στο άρθρο 1. Κύριε Υφυπουργέ, ακόμα ηχούν στα αυτιά μας οι διαβεβαιώσεις του κυρίου Ραγκούση σε ό,τι αφορά το διάλογο, σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση. Ακόμα ηχούν στα αυτιά μας οι διαβεβαιώσεις, οι οποίες έλεγαν το εξής απλό, ότι θα γυρίσει όλες τις ΤΕΔΚ, τις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος και θα κάνει διάλογο μαζί τους και θα ακούσει τις προτάσεις του. Όλα αυτά μας τα έλεγε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και με πολύ μεγάλη λύπη θα πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά, για να έρθω λίγο αργότερα στις γενικές πολιτικές παρατηρήσεις, σε ό,τι αφορά το νομό Λακωνίας και τις προτάσεις της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού Λακωνίας, φοβάμαι δεν τις διάβασε. Φοβάμαι δεν τις διάβασε, διότι ξέρετε, αυτός ο διάλογος τελικά ήταν προσχηματικός. Ο διάλογος έγινε, αλλά έγινε στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στη Σπάρτη και έγινε με τον συνάδελφο βουλευτή, τον κύριο Γρηγοράκο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο είναι εδώ προς ψήφιση ενώπιόν μας. Και να θυμίσω λοιπόν το βασικό μας επιχείρημα σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα που πρέπει να σεβαστεί η ελληνική πολιτεία, των νέων δήμων. Η ιστορικότητα, κύριε Υφυπουργέ, είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Δεν είναι μια ιδιαιτερότητα, δεν είναι ένας πολιτικός εγωισμός, δεν είναι ένας τοπικισμός. Αν υπάρχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο οποίο θα έπρεπε να έχει επενδύσει η χώρα μας, είναι στην εκμετάλλευση με θεσμική θωράκιση και θεσμικό κουστούμι αυτής της ιστορικότητας. Δεν το κάνατε. Ξεχάσατε τη Μονεβασιά, ξεχάσατε το Γεράκι, ξεχάσατε το Μιστρά. Η θέση μας ήταν και το να δίνετε τις ιστορικές έδρες στην Αεροπολή δεν σας καλύπτει. Καλώς το κάνατε που τη δώσατε στην Αεροπολή, τη ιστορική έδρα για το Δήμο της Μάνης. Όμως γιατί δεν το κάνατε στη Μονεβασιά, γιατί δεν το κάνατε στη Γεράκι, γιατί αντί να κρατήσετε το Μιστρά ως αυτοτελή Δήμο, φροντίσετε να πετάξετε ένα κοκαλάκι και να πείτε ο ιστορική έδρα της Σπάρτης ο Μιστράς. Είναι αυτή μια προσεγμένη, αν θέλετε, αξιολόγηση των προτάσεων των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων. Και πού είναι η ισότητα, η ισονομία και η ισοπολιτεία αναφορικά με την τήρηση των κριτηρίων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Καλώς το κάνατε για το κομμάτι της Μάνης στη Μεσσηνία. Καλώς το κάνετε στην Αρκαδία. Γιατί δεν το κάνετε στη Λακωνία για το Δήμο Ινούντος. Και ακόμα κάτι άλλο, για να σας αποδείξω την ασυνέπεια λόγων και έργων. Υπάρχει μια περιοχή στο νομό, και θα τελειώσω με την αναφορά μου στη Λακωνία με αυτό, που είναι η περιοχή της Νεάπολης. Φέρει όλα τα κριτήρια της νησιωτικότητος. Της λείπει μόνον, γιατί εκείνο το οποίο μετράει δεν είναι τυπική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά ουσιαστική. Όλα τα έχει. Μα όλα. Και έχει ένα επιπλέον, αν θέλετε, επιχείρημα ότι με δικό σας νομοθέτημα, με τον περιφερειακό σχεδιασμό, αλλά και τον γενικότερο χωροταξικό σχεδιασμό, προβλέπεται η Νεάπολης να είναι η πύλη διασύνδεσης με τον νησιωτικό χώρο. Ξεχάσατε το χωροταξικό. Ξεχάσατε το χωροταξικό, το περιφερειακό που είχε ψηφιστεί επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ. Προβλέπεται να είναι χώρος οικιστικής ανάπτυξης. Όλα αυτά βορά σε μια επιπόλαια για μένα προσέγγιση. Αν μη τι άλλο, δεν θέλω να δεχτώ, υπάρχει σκοπιμότητα. Οι πολίτες ξέρουν. Δεν το κάνετε ούτε αυτό. Άρα για ποιο διάλογο μιλάτε. Και για ποια συνένεση μιλάει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ξέρετε ποια είναι τα δύο πολιτικά συμπεράσματα. Σας τα είπα και στην συζήτηση κατά του. Το ένα είναι ότι απομονωθήκατε πολιτικά. Δεν μπορεί να ζητάει σόφρονα, κατά σόφρονα τρόπο ο κύριος Ανδρουλάκης συνένεση, γιατί χωρίς τη συνένεση δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο Καλλικράτης. Καλώς το λέει. Μα τη συνένεση την αρνηθήκατε εσείς. Επιλέξατε συνειδητά την πολιτική απομόνωση. Κανένα κόμμα δεν σας στηρίζει. Ούτε η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την προσέγγιση. Ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Είναι δική σας επιλογή αυτή. Που σημαίνει ότι επιλέξατε συνειδητά να έχετε τα δίθεν ωφέλη από αυτή τη μεταρρύθμιση. Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση. Είναι ένα συνοθήλευμα, αν θέλετε,
διατάξεων που πάτε να κάνετε ένα διανό που κάμισο, όπως σας είπα, και για την πρώτο βαθμό αυτοδίκηση, για το δεύτερο. Το δεύτερο συμπέρασμα το οποίο βγαίνει. Είχατε μια ιστορική ευθύνη. Η χώρα περνά κρίσιμες στιγμές και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά. Ήταν η πρώτη σας ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε αυτή τη διαδικασία της διοικητικής μεταρρύθμισης, που δεν είναι μεταρρύθμιση, που δεν είναι τομή, για να δώσετε μια διέξοδο στα κοινωνικά διέξοδα. Να προστατεύσετε το πολιτικό σύστημα. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από τη σύνθεση των απόψεων και τη σύγκληση των δράσεων. Δεν το κάνατε αυτό. Και είναι μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία γιατί δεν το κάνετε. Και έχετε τεράστιες ευθύνες γι' αυτό. Και δεν μπορεί να μιλάτε για μεταρρύθμιση αυτή τη στιγμή, όταν επιλέγετε ένα μικρό κομμάτι της κρατικής λειτουργίας που είναι η αυτοδιοίκηση. Πείτε μου τι κάνετε για το κράτος. Μιλάτε όλοι για το κράτος. Τι κάνετε για το κράτος. Το αφήνετε αλόβητο. Έχετε διασπάσει, όχι εσείς από το παρελθόν, το ενιαίο της πολιτικής διοίκησης των κρατικών υποθέσεων σε κάθε νομό. Το διοικητικό μόρφημα του νομού διατηρείται. Τι κάνατε γι' αυτό. Έχετε την εντύπωση ότι το βαθύ κράτος που είναι οι πολεοδομίες, που είναι, με συγχωρείτε, οι πολεοδομίες δίνεται στους Δήμους, που είναι οι εφορίες, η αρχαιολογία, η τα δασαρχεία, η αστυνομία, το λιμενικό. Ποιος τους διοικεί όλους αυτούς. Ποιος τους εποπτεύει. Ποιος τους ελέγχει. Τα Υπουργεία. Δεν οφείλατε να κάνετε μια... Από ποιους ταλαιπωρείτε το κράτος αυτό. Από αυτή τη λειτουργία όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν αυτονομηθεί από την έλλειψη πολιτικής εποπτείας. Δεν οφείλατε πρώτα να αποκαταστήσετε το ενιαίο της πολιτικής διοίκησης σε κάθε νομό με κάποιο μετακλητό, να κάνετε και εξοικονόμηση, αν θέλετε, μέσα από διαδικασίες σας επιβουλής με ανθρώπους που είναι ανακομμάτιστοι και να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μα τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν οι αυριανοί Δήμοι θα είναι από την κακή λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. Που το βαθύ κράτος και το μέγα μέρος των αρμοδιοτήτων. Όλοι αυτοί που ταλαιπωρούν καθημερινά τον Έλληνα πολίτη. Φοβάμαι ότι είχατε μια ιστορική ευκαιρία και την πετάξατε. Και σας το λέω καλόπιστα αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ισχυρίζεστε ότι είστε μεταρρυθμιστές, διότι αν διαβάσετε την εισηγητική έκθεση, την οποία υπάρχει στο σχέδιό σας, τα ίδια λέγατε για την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση το 1993, τα ίδια λέγατε για τον Καποδίστρια. Εσείς οι ίδιοι δολοφονείτε τα δικά σας παιδιά. Δεν μπορεί να γίνει πιστευτό αυτό το πράγμα. Κάντε καμία αξιολόγηση των θεσμών που εσείς ψηφίσατε για να έρθετε σήμερα να πείτε ότι τους βελτιώνετε. Σε καμιά περίπτωση. Έχετε ανακαλύψει για μένα, και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχεδιασμό. Έχετε επιλέξει τον έλεγχο του πολιτικού συστήματος, τον υπενήχθη νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης, με το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσατε για τους μετανάστες, με τον Καλλικράτη και με τη διαφαινόμενη, αν θέλετε, αλλαγή του εκλογικού νόμου. Μάλλον λάθος τρόπο διαλέξατε να το κάνετε αυτό. Γιατί θα πω κάτι που δεν αποτελεί προσωπική αιχμή για εσάς. Κάποτε ο Μπέρναρ Σόου είχε πει το εξής. Νομίζει ότι τα ξέρει όλα, δεν ξέρει τίποτα. Είναι προφανές ότι θα γίνει πολιτικός. Φροντίστε να αποστείτε από αυτή την προσέγγιση.